τέλος, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από τότε που οι αριθμοί μπήκαν στη ζωή μας για τα καλά, τίποτα δεν πάει καλύτερα. Από τότε δηλαδή που οι άνθρωποι και τα έργα και τα πάντα γίνονται αριθμοί. Και αναφέρομαι στη μέτρηση του κυκλοφοριακού κόστου, η οποία κατά τη γνώμη τη δική μου μπορεί να φέρει αποτελέσματα και αντίθετα από αυτά που επιδιώκει κάποιο. Δηλαδή, έχει σημασία κατά τη γνώμη μου και η εποχή που γίνεται η μέτρηση, και η μέρα που γίνεται και η ώρα ακόμα που γίνεται. Αν πείτε, γίνεται όλη μέρα. Παρατήρησα λοιπόν ότι γίνεται πάντα σε περιόδους οι οποίοι είναι πολύ πεσμένη κίνηση και είναι λογικό προς τα εδώ να υπάρχει λιγότερη κυκλοφορία. Αν γίνει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ακόμα, θα δούμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά και διπλάσια θα πρέπει να είναι η μέτρηση από αυτή που βγαίνει την άνοιξη, τον Μάρτιο ή τον Φεβρουάριο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει, με την πρωτοβουλία που έχει πάρει και η κυβέρνηση, αλλά και η περιφέρεια και οι βουλευτές και όλοι οι φορείς και γενικά σε όλη την Κρήτη, θεωρώ ότι για το Λασίθι είναι καθοριστικό αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει, το τι θα αποφασιστεί για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Λόγια ακούμε πολλά. Εγώ θα τα έκανα καλύτερα, εγώ θα το κάνω καλύτερα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή τι γίνεται και τι πρέπει να γίνει. Σίγουρα είναι αδιαπραγμάτευτο ότι πρέπει να φτάσει μέχρι τη Σιτία και κατά τη γνώμη τη δική μου θα πρέπει να μπει πολύ επιτακτικά και το κομμάτι η Σιτία ή η Ιεράπετρα. Με ποια έννοια? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αεροδρόμιο στη Σιτία. Υπάρχει μια ξενοδοχειακή υποδομή στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Εάν λοιπόν το κομμάτι αυτό φτιαχτεί και το αεροδρόμιο θα αποκτήσει περισσότερη επισκεψιμότητα από επιβάτες, αλλά και οι περιοχές μέχρι την Ιεράπετρα θα αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο και τον τουρισμό. Εχθές ερχόμουν από το Ηράκλειο το βράδυ. Το τι γινόταν με τις Νταλίκες μπορείτε να το φανταστείτε, το ζείτε όλοι. Φανταστείτε λοιπόν αν αυτά τα προϊόντα είχαν μια διέξοδο διαφυγής πολύ πιο σύντομη και χωρίς όλη αυτή την ταλαιπωρία και χωρίς το κόστος μεταφοράς αυτών των προϊόντων. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή όλοι εμείς που είμαστε εδώ και αυτοί που δεν είναι, οι φορείς εννοώ, θα πρέπει να βάλουμε στοίχημα. Ένα στοίχημα που λέει ότι τώρα πρέπει να αποφασιστεί, να σχεδιαστεί και να ξεκινήσει να γίνεται το έργο. Εάν δεν γίνει τώρα, ειλικρινά εγώ πιστεύω ότι θα ξαναπούμε, ίσως η κόρη δικιά μου, που είναι τώρα 19 χρονών, να έρθει στην ηλικία μου και να συζητάει για κομμάτι βόρειο του κουάξιμα, το οποίο θα φτάνει μέχρι στη Σιτία. Ευχαριστώ πολύ.